Καλωσορίζω ευθύς αμέσως τον κύριο Νίκο Σκουλά, αντιπεριφερειάρχης και εκείνος, αλλά στα τεχνικά έργα. Εσείς έχετε συνδέσει το όνομά σας με τα έργα υποδομής, με τους δρόμους, με ό,τι μπορεί να διορθωθεί, με ό,τι διορθώνεται, κύριε Σκουλά, έτσι δεν είναι? Είναι συλλογική προσπάθεια. Δεν μπορώ να το συνδέσω ούτε με το όνομά μου, παρά μόνο με τη συλλογικότητα της περιφερειακής μας ομάδας και του κυρίου Αρναουτάκη. Είναι αλήθεια ότι μου ανέθεσε τώρα 1,5 χρόνο τα τεχνικά έργα της περιφέρειας Κρήτης. Είναι αλήθεια ότι προσπάθησα και εγώ να συνδράμω σε αυτή την εξέλιξη, η οποία παρόμοιά της η θεσμική μνήμη της υπηρεσίας τουλάχιστον δεν αναδυθεί, δεν ανακαλύψει τη μνήμη του πρόσφατου παρελθόντος. Όμως είναι υπερβολή να έχω συνδέσει το όνομά μου με τα τεχνικά έργα της Κρήτης. Με την έννοια ότι, με ξέρετε, με απευθυνόμαστε έτσι σε εσάς. Δεν το λέω με την έννοια, με διαφορετική έννοια. Κύριε Δουλγεράκη, βεβαίως. Το αντιλαμβάνομαι και σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την προαίρεση. Ούτως ή άλλως είναι 1,5 χρόνος δουλειάς πάνω σε αυτό τον τομέα και δεν μπορεί να τον αμφισβητήσει, είπε κανένας. Γιατί, λέτε, διέβαζα μια γραπτή σας δήλωση, κύριε Σκουλά, και λέτε μου, οι συμπολίτες μας το 2019 μετίμησαν με την ψήφο τους, μου έδωσαν όθηση να συμμετάσχω σε μια μεγάλη προσπάθεια. Ζητάω ωστόσο να αξιολογηθώ αυστηρά αυτή την ώρα, με το Ηράκλειο και την Κρήτη στο επίκεντρο, με το συγκριτισμό να γίνεται πράξη, να κριθώ όχι μόνο για την προσπάθεια που καταβάλαμε, αλλά και για το αποτέλεσμα. Ξέρετε πόσο σημαντικοί συνάδελφοι υποψήφοι είναι στο ψηφοδέλτιο? Εάν δεν κριθούμε με αυστηρά κριτήρια, τότε με τι άλλο? Είναι πολύ σημαντική η συγκρότηση αυτού του ψηφοδελτίου. Είναι μια ελπιδοφόρα συγκρότηση αξίων υποψηφίων για όλη την Κρήτη. Είναι κάτι το οποίο είναι τουλάχιστον ανεπανάληπτο στα ιστορικά της περιφέρειας. Μια τόσο σημαντική άθροιση σημαντικών ανθρώπων για αυτή την κοινή προσπάθεια. Και μόνο με αυστηρά κριτήρια πραγματικά μπορεί κάποιος να επιλέξει 4 από τους 55 ως δυνατότητα. Είναι αλήθεια ότι είχα την τιμή να εργαστώ στα τεχνικά έργα που μου προσέφερε ο κύριος Αρναουτάκης ως θέση ευθύνης και να δειχθεί αποτέλεσμα έργου. Είναι αλήθεια ότι προσπαθήσαμε αρκετά με τα στελέχη της διοίκησης, της υπηρεσίας μας, τα οποία στηρίζεται η ραχοκοκαλιά της απόδοσης για αυτά τα οποία είναι καθημερινότητα στα μάτια του Ηρακλειώτη και του Κρητικού ως αποτελέσματα. Είναι αλήθεια ότι καταβάλαμε σημαντική προσπάθεια και είναι αλήθεια ότι η διοικητική συνέχεια της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων βρήκε μια κορυφαία φάση απόδοσης. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, με βάση αυτή την απόδοση και με βάση αυτή την προσπάθεια, δεν μπορούμε παρά να ζητούμε αυστηρά κριτήρια επιλογής. Πέραν δεν ξέρω αν συμφωνείτε μαζί. Πέραν της υποψηφιότητάς σας, κύριε Σκουλά, αναρωτιέμαι, διερωτώ με, γιατί κρίνεται η επόμενη πενταετία τόσο κρίσιμη για την Κρήτη και την ανάπτυξή της? Αμέσως. Μετά την ολοκλήρωση του έργου υποδομής στην υπηρετική Ελλάδα, είναι θέμα εθνικού σχεδιασμού να πάρει σειρά η Κρήτη. Το ΜΕΝΑ αεροδρόμιο στο Καστέλι και ο Βόρειος Οδικός Άξονας ως κατασκευή είναι μεν του Υπουργείου έργα, αλλά χρειάζονται την εποπτεία, την επάρκεια, και το είδαμε στα περιφερειακά συμβούλια στα οποία ήρθαν οι περιβαλλοντικές μελέτες για εξέταση. Το είδαμε λοιπόν σε αυτή τη φάση ότι η περιφέρεια Κρήτης πρέπει και μπορεί να έχει λόγο, διότι είναι επιτόπου επισταμένη, ενδιαφερόμενη, έχοντας αθροίσει πείρα από την διοικητική της πρακτική και την καθημερινή της ενασχόληση με τα επιτόπου και επί του εδάφους προβλήματα της Κρήτης. Άρα λοιπόν η επόμενη πενταετία, ως συμπαραστεκόμενη την κεντρική διακυβέρνηση, η περιφέρεια Κρήτης έχει να υποδεχθεί τις σπουδαιότερες υποδομές τις οποίες αναμένει με βάση τον εθνικό σχεδιασμό. Δύο,
η ίδια η εκδίπλωση της δικής της προεργασίας για την επόμενη πενταετία αφορά μελέτες και εκτελέσεις έργων σε πολύ σημαντικά έργα υποδομής, τα οποία αναμένεται να απορροφηθούν από το ΕΣΠΑ, το οποίο τρέχει μέχρι το 28, και αναφέρουμε συγκεκριμένα την παράκαμψη Μυρών, στην παράκαμψη Τυμπακίου, στην παράκαμψη Σιτίας μέχρι το Πισκοκέφαλο, την διαμόρφωση όλης της παλαιάς εθνικής οδού από Γούβες μέχρι Χερσόνησο και από Χερσόνησο μέχρι Μάλια, την διαμόρφωση της Ε97 από τις Γούρνες Θεμένους μέχρι τη διακλάδωση προς Δαφνές και Σταυράκια, αυτό το επικίνδυνο σημείο των 8 χιλιόμετρων. Mm-hmm. Έχουμε κάνει διαγωνιστικές διαδικασίες και περιμένουμε τα αποτελέσματα τώρα για να υπογράψουμε συμβάσεις τις επόμενες εβδομάδες και ελάχιστους μήνες, προκειμένου να έχουμε μελέτες σε 1 ή 2 χρόνια και προκήρυξη έργων εντός πενταετίας για αυτά τα έργα που μιλάμε. Έχουμε ήδη σε φάση διαγωνισμού και αναμένουμε, ελπίζουμε χωρίς νομική εμπλοκή, την ανακατασκευή της ασφάλτου και την διόρθωση με βυστηθέα φωτισμό όλης της παλαιάς εθνικής οδού σε μήκος 122 χιλιόμετρων από το Κολυμπάρι μέχρι το καλό χωριό στο Λασίθι, που σημαίνει για την περιοχή ιδιαίτερα του Ηρακλείου ότι όλο το κομμάτι από την διασταύρωση του Καρφούρ στο Γάζι, πριν το Γάζι εκεί στα όρια της Γιοφύρου, μέχρι τον Αρόλιθο και από την Κόμβο Στρουμπούλου μέχρι τα περιβόλια ρεθύμνου, όλο το Μέσα Μυλοπόταμο, Δαμάστα, Μάραθος, όλη η Παλαιά Εθνική Οδός θα ανακατασκευαστεί με νέα άσφαλτο αρίστης ποιότητας και θα αποτελέσει εναλλακτική στο βόρειο οδικό άξονα. Έχουμε να πούμε ότι η επόμενη πενταετία ολοκληρώνει το έργο των 16,5 εκατομμύρων για παρεμβάσεις στο βόρειο οδικό άξονα, που τις είδαμε πολύ κοντά στην καθημερινότητα του Ηρακλειώτη με την παράκαμψη του Ηρακλείου περιμετρικά στο ΒΟΑΚ με νέα διολυστηρία άσφαλτο από την Παπαναστασίου μέχρι τα Λινοπεράματα, και τώρα το φθινόπωρο θα ολοκληρωθεί και από τα Λινοπεράματα μέχρι τη Γιόφυρο, το νότιο ρεύμα που έχει μείνει ατελές ακόμα. Έχουμε να πούμε για έργα αποκατάστασης κατολιστήσεων στο άξονα Αρκαλοχώρη Βιάνο σε 17 σημεία, τα οποία δουλεύονται ήδη με προϋπολογισμό 6,5 εκατομμύρια σε 3 από αυτά, και τους επόμενους μήνες θα ολοκληρώσουμε και με τα υπόλοιπα. Και φαντάζομαι, έχουμε, κύριε Σκουλά, με όλες εκείνες τις πρόνοιες οι οποίες απαιτούνται, μιας και τα ξέρετε όλα αυτά τόσο καλά, διότι μπροστά μας έχουμε άλλα δεδομένα με αυτά τα οποία καταγράφονται με τις φυσικές καταστροφές, και θα πρέπει όλα αυτά έτσι να εντάσσονται μέσα σε αυτά, σε ό,τι έχει να κάνει με την πρόβλεψή μας. Βέβαια, κυρία Δουγκεράκη. Έχουμε πρόνοιες λοιπόν και το φράγμα της Πλακιώτισσας να ολοκληρώσουμε φυσικά σε συνεργασία με το Υπουργείο, που είμαστε διευθύνουσα υπηρεσία η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων. Το φράγμα της Πλακιώτισσας μέχρι του χρόνου πρέπει να αρχίσει να γεμίζει νερό. Έχουμε δηλαδή τόσο σημαντικό πλάνο έντασης εργασίας, και μιλάω μόνο για τα τεχνικά έργα της αρμοδιότητάς μου. Ως αντιπεριφερειακή. Έτσι, και θα παρακαλούσα να μείνουμε εκεί, γιατί τουλάχιστον για σήμερα δεν μας παίρνει ο χρόνος έτσι για να τα δούμε. Μπορώ να επεκταθώ κάπου αλλού, βέβαια. Διότι αυτή είναι η αρμοδιότητά μου. Έχουμε προεχόντως, κυρία Δουλγεράκη, έχουμε προεχόντως ένα πολιτικό κλίμα πολιτικής υγείας. Σε αυτό θέλω περισσότερο να σταθώ, ως περιφερειακή ομάδα, το οποίο χτίστηκε με τις αλλεπάλληλες επανεκλογές του επικεφαλής μας, του κυρίου Αρναουτάκη, το οποίο επικρατεί ως πολιτική άδρα στην συνεργασία μας, και το οποίο αποδίδει πριν και πάνω απ' όλα εργασία. Διότι όταν είναι τακτοποιημένοι οι τρόποι και οι αποδόσεις, το μόνο συνεπαγόμενο είναι μια έφτακτη απόδοση. Μάλιστα. Κατανοητά όλα αυτά, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που όλα αυτά τα μοιραστήκατε μαζί μας, έτσι ώστε να ξέρει και ο κόσμος εκεί έξω που σας ακούει αυτή την ώρα, μιας και ζητάτε και τη δική του την ψήφο, τι ακριβώς γίνεται, τι ακριβώς συμβαίνει. Θέλω να σας ευχηθώ. Είμαι ένας από τους 55 άξιους υποψηφίους. Σας τιμάει και μόνο που το λέτε έτσι. Σας ευχαριστώ για αυτή την συνομιλία. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη, κύριε Σκουλά. Τιμή και χαρά μου, κυρία Δουλγεράκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την χαρίεσα και ευχάριστη προϋπάντηση. Καλά να είστε, καλό μεσημέρι. Να είστε καλά, γεια σας.